Ωραία, για να δω και αυτό. Σε body εδώ το τι είναι. Αυτό και σε φόρεμα. Φορέματα είναι ίδια. Βοήθησέ με καλέ, πώς μπαίνω. Επειδή μας είπε στη λίστριάζω τι θα ήθελες ενδεχομένως. Αυτό είναι φόρεμα. Οπότε αυτά είναι ίδια, ναι, τα φέρουμε και στα δύο χρώματα γιατί... Φόρεμα είναι και αυτό. Φόρεμα, ναι. Δεν είναι μπλούζα. Όχι. Καλή μήπως είναι πολύ μίνι. Όχι καλέ, είναι σκούμπα, έρχεται όλο και μπαίνει εκεί που είναι θες. Είναι σκούμπα. Ναι. Πάω να βάλω το μαύρο. Τι χρόνο έχω. Τι ώρα είναι. Παρά 20. Δεν προλαβαίνω. Στις διαφημίσεις. Ωραία, το νούμερο θα μου κάνει ή θα μου φύγει όλο μπροστά και θα βγω γυμνή στην εκπομπή. Ό,τι τι δηλαδή. Δεν ξέρω. Στέκεται πίσω γιατί είναι πολύ γυμνό. Είναι το παιδικό να σου φέρω. Δεν είναι. Τι να σου φέρνα. Αφού είσαι μια στελίτσα. Μπορεί να βάλω και το άσπρο. Πολύ δεν ξέρω. Μήνυμα, αλλά χαίρεστε. Δεν χαίρεστε. Όχι, εντάξει. Το μήνυμα μας αρέσει, αλλά να είναι και κάτι μέσα. Απλά αυτό λέω. Όχι, είναι, είναι. Καταρχήν είναι όλο πάνω κλειστό. Τι θα βάζατε, μαύρο ή άσπρο. Άσπρο. Πείτε ρε παιδιά το άσπρο, το μαύρο. Και εγώ του μαύρου. Πελάτες μαύρο ή μισή πελάτες άσπρο, δεν μου εσένα τις αρέσει. Ξέρω εγώ θα πάω τώρα στη διαφημίση να αλλάξω. Πάω τώρα να καταλήξω ποιο φόρεμα θα βάλω από τα δύο και έρχομαι μετά τις διαφημίσεις γιατί θα σου το κάνουμε και αυτό δώρο. Όποιο φορέσω, θα δω τώρα τι καλύτερα και επιστρέφω, με συγχωρείτε. Σύση μου, σας στο σπίτι σου, Εδώ, εδώ, περιμένω. Αν δεν έχω μπει, πήγαινε στα παιδιά, πείτε δυο λόγια και έρχομαι. Έρχομαι, πάμε. Λοιπόν, και όμως τα πρόλαβα. Μέχρι και μπότα άλλαξα, δεν άφησα την μπλε. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα, παιδιά. Έχω τύπου συγκινηθεί. Το βλέπεις από μπροστά, λες ωραίο φόρεμα, σεμνό, καταπληκτικό, σεξι. Και πολύ ωραία. Το άλλο δεν καλύπτεται, αλλά θα σας το δείξω. Πόρε, παιδάκι. Ας μείνουμε σε αυτό που φαίνεται. Πολύ κοντό. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, υποκλίνομαι. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ δεν για τα ωραία λόγια. Σχέδια που κάνετε. Εδώ όμως, πες μου λίγο αυτό το φόρεμα το υπέροχο. Πού αλλού θα κόλλαγε σωστά και ωραία και θα έδειχνε ωραία. Σε αυτή που έχει πολύ δυνατό κομμάτι τα πόδια της, όπως εσύ, αυτό είναι το ιδανικό. Γιατί είναι σκούμπα, σκούμπα δηλαδή... ανάγλυφο, που σημαίνει ότι σαν πανί επίσης μαζεύει. Δηλαδή και άμα λίγο η κύλιτσα πετάει, έρχεται λίγο την αυτό. Και μετά του βγάζεις και το πόδι αφού είναι κοντό ή άμα δεν είναι και πολύ δυνατό σημείο το γόνατο, μία μπότα πάνω από το γόνατο. Πήγα να το βάλω με γόβα, μου βγάζει ρούλα γιατί τα κάναμε όλα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε και της λέω είσαι καλά και θα είναι από εδώ και κάτω όλοι γυμνοί. Γυμνή πίσω, κοίτα, γυμνή εσύ μπορείς κάτω, να το βάλεις μπότα, και λέω, δεν γίνεται ναι. Μέχρι εκεί. Εσύ μπορείς. Άμα αισθάνομαι καλά θα κάνω και λίγο έτσι. Άμα δεν μπορώ θα είμαι έτσι. Πάντως, πονηρό το ρούχο σου. Πονηρό και εγώ θα πρότεινα να κάνεις την υπόλοιπη εκπομπή έτσι. Δεν μου λες εσύ που δειγματίζεις στο μαραντίνι, την ώρα που τα σκέφτεσαι και βγάζεις το πρώτο. Γιατί εσύ εννοείται ότι επάνω σου πρέπει να τα δούνε. Πού δειγματίζεις αντιδράσεις στα ρούχα. Ναι, το κάνουμε αυτό συχνά. Μα άμα δεν το κάνει, τότε δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς δεινόμαστε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τον άνθρωπό μας. Ή γενικότερα, άμα δεν έχεις κανένα, λες δεν μπορεί. Τουλάχιστον ας αρέσουν γενικά. Κάπου πρέπει να δειγματίζουμε. Αυτό δηλαδή είναι από τα αγαπημένα του κομμάτια. Γενικά του αρέσουν τα σεξι κομμάτια πολύ. Είναι τέτοιος τύπος. Δεν είναι πολύ του fashion ή του πιο συντηρητικού κτλ. Είναι. Επειδή το ανεβάζω αργά, θα σας το αφήσω και αυτό θα το πληρώσω τη Δευτέρα. Λοιπόν, κάτσε να πάω εδώ να είμαστε και λίγο πιο εορταστικοί. Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Έγινε, πάρτε με τηλέφωνο. Ότι θα γίνει η προσωπική μου φωτογράφος η Σύση. Δεν γίνονται. Μεγάλες στιγμές είμαστε. Πού ζούμε σε πασαρέλα, είμαστε. Πείτε μου. Έλα, γύρνα και λίγο πίσω. Θα με γυρίσω πλήσω, καταστραφήκαμε. Κράτα αποστάσεις όμως. Κρατάω από εδώ. Εντάξει. Έγινε. Πολύ ωραία. Λοιπόν,